Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Μόνο από τον τίτλο νομίζω ότι πραγματικά θα σας τρέξουν τα σάλια, θα φτιάξουμε cheesecake στρατσιατέλα. Δηλαδή ένα cheesecake αφράτο, όπως ξέρω να το κάνω πάρα πολύ καλά. New York cheesecake που να έχει πάρα πολύ τυρί κρέμα και από μέσα θα έχει μικρά κομματάκια σοκολάτας. Οπότε και να μην σου αρέσει το cheesecake, θα σου αρέσει το cheesecake στρατσιατέλα. Και να μην σου αρέσει η σοκολάτα, θα σου αρέσει το cheesecake στρατσιατέλα. Οπότε αυτό το γλυκό θα σε ξετρελάνει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το cheesecake στρατσιατέλα θα χρειαστούμε: για τη βάση 220 γραμμάρια μπισκότα τύπου Digestive, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη καστανή και 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για τη γέμιση 750 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα σε θερμοκρασία δωματίου, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 5 αυγά μεσαία, 3 κουταλιές της σούπας corn flour, 150 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα λιωμένη, 1 πρέζα αλάτι και 200 γραμμάρια κουβερτούρα ψιλοκομμένη. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη, 50 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα λιωμένη και σάλτσα καραμέλας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε ένα cheesecake χρειαζόμαστε ένα σκεύος, είτε με αποσπόμενη βάση, μας βολεύει με αποσπόμενη βάση για να βγάλουμε το cheesecake μετά και να το σερβίρουμε. Το φορμάκι μας είναι 23 εκατοστά. Λοιπόν, πρώτα θα φτιάξουμε τη βάση, γιατί τη βάση τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω μπισκότα τύπου Digestive και σε περίπτωση που δεν έχετε αυτά τα μπισκότα και έχετε άλλα μπισκότα, μπορείτε να ρίξετε άλλα μπισκότα. Αλλά αυτά παραδοσιακά βάζουμε σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μπισκότα μας μέσα στο μίξερ. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μεγάλο μίξερ και έχουμε μικρό, θα κάνουμε σε δόσεις. Μια χαρά θα δουλέψει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά με την καστανή ζάχαρη. Έλα, κλείστε. Και με το που σπάσουν τελείως τα μπισκότα μας, προσθέτουμε το βουτυράκι μας το λιωμένο. Άμα δεν έχετε βούτυρο και έχετε μαργαρίνη, κάνει και η μαργαρίνη σε αυτή τη συνταγή, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε στο μυαλό μας ότι άλλο πράγμα είναι το βούτυρο και άλλο πράγμα είναι η μαργαρίνη. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μέχρι να πάρουμε μια ωραία πάστα μπισκότου. Εδώ. Και θέλουμε να πατήσουμε πολύ καλά το μπισκότο μας για να σφίξει η βάση μας. Σε περίπτωση που δεν το κάνουμε, το μπισκότο καθώς θα ρίξουμε από πάνω την κρέμα μας θα διαλυθεί και θα πάει μέσα στο cheesecake. Οπότε, βγάζω όλο το μείγμα μου από εδώ και είτε με το κάτω μέρος ενός ποτηριού μπορείτε άνετα να πατήσετε, είτε με το χέρι σας θέλω να πατήσετε πάρα πολύ καλά. Απλό να πάει παντού εδώ το μπισκότο μου. Τέλεια. Καλά, η συνταγή είναι μοναδική, δεν υπάρχει. Και ξέρω ότι θα τη φτιάξετε όλοι. Θα γίνει χαμός. Θα πάρει φωτιά το Instagram με cheesecake στρατσιατέλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πιέσετε πάρα πολύ καλά. Βάλτε δύναμη. Θέλω να κάνω μία συμπαγή βάση. Να δέσει το βούτυρο μαζί με το μπισκότο, μαζί με τη ζάχαρη. Να δέσουν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Καλό θα ήταν το μείγμα μας να το βάλουμε στην κατάψυξη. Να σφίξει πάρα πολύ καλά για τουλάχιστον 15-20 λεπτά. Εγώ δεν το κάνω έτσι γιατί πάμε real time, θέλω να σας δείξω ακριβώς τη συνταγή. Τώρα, ήρθε η ώρα για την γέμισή μας. Η γέμισή μας είναι πάρα πολύ απλή, τελικά μας είναι εδώ. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω άρλα φρέσκο τυρί κρέμα που έχει κρεμμόδι υφή, γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Λοιπόν, τρεις συσκευασίες πάνε μέσα εδώ. Μία. Λοιπόν, τρεις συσκευασίες πάνω μέσα, μαζί με τη ζάχαρη, να βάλω και τη βανιλιά μου, εδώ, τέλεια. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, φίλε Μπελέση? Να το χτυπήσω. Δίχως αύριο. Θέλουμε να λιώσει τελείως το τυρί. Μπορεί να πάρει και δύο λεπτά να γίνει άμα το μίξερ σας είναι καλό. Άμα δεν είναι το μίξερ καλό και έχουμε το σύρμα χειρός, ανακατεύουμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Και μόλις ανακατευτεί πολύ καλά το μείγμα και μοιάζει το τυρί κρέμα σαν σαντιγί, δοκιμάζουμε. Και τι δεν πρέπει να κάνει στο δόντι μας καθόλου το τυρί κρέμα? Κολλάει. Κρούτσου κρούτσου. Γιατί άμα κάνει κρούτσου κρούτσου σημαίνει πως η ζάχαρη δεν έχει λιώσει. Εντάξει,
Λοιπόν, τώρα, σιγά σιγά, χτυπώντας το μίξερ, εδώ, προσθέτουμε ένα αυγό. Το αυγό πρέπει να είναι και αυτό σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί άμα δεν είναι, θα παγώσει το μείγμα μας. Με το που απορροφηθεί το πρώτο αυγό, ρίχνουμε το δεύτερο. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι τα αυγά, φίλε μπελές, είναι 50. Πολλοί κόσμοι μπερδεύεται και λέει: μα τα αυγά, μύριζε αυγά, η συνταγή μυρίζει αυγά μόνο άμα βάζετε πολύ περισσότερη ποσότητα. Εδώ πέρα είναι 50 τα αυγά. Θέλουμε σύνολο 250 γραμμάρια αυγού. Ρίχνουμε και το τελευταίο μέσα. Εδώ. Θέλουμε να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα, να μην υπάρχουν κομματάκια από τυρί κρέμα. Οπότε να κατέβω έτσι λίγο καλά εδώ. Τέλεια. Και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Ανοίγω το μίξερ, ρίχνω μέσα το corn flour. Εδώ. Και την λιωμένη λευκή σοκολάτα. Η λιωμένη λευκή σοκολάτα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να πήξει το γλυκό μας. Λοιπόν, η λιωμένη λευκή σοκολάτα μέσα. Και καταλαβαίνετε ότι άμα το τυρί κρέμα ήταν παγωμένο και τα αυγά ήταν παγωμένα, με το που ρίχναμε τη λευκή σοκολάτα μέσα, τι θα γινότανε. Ε, θα πάγωνε. Δεν το τονίζουμε πολλές φορές στις συνταγές και όταν το κοιτάζω πραγματικά δαιμονίζομαι, γιατί κάτι τέτοια μυστικά όντως μπορεί να μας χαλάσουν τη συνταγή. Οπότε, χτυπάω πολύ καλά τώρα εδώ. Ανακατευθεί το corn flour. Ρίξαμε και το αλατάκι μας μέσα και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Τώρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μεταμορφώσουμε το μείγμα μας εδώ πέρα, το λευκό, σε μείγμα στρατσιατέλας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Παίρνω ένα ξυλοκοπής και ψιλοκόβω τη σοκολάτα. Οπότε, κόψτε τη σοκολάτα σας εδώ πέρα λεπτή, βάλτε ό,τι σοκολάτα θέλετε, στρατσιατέλα θέλουμε να κάνουμε, οπότε βάλτε οτιδήποτε από σοκολάτα σας έχει περισσέψει μέσα στο ράφι. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε τη σοκολάτα μέσα στο blender. Το μόνο που θα πετύχετε είναι να χαλάσετε το blender σας. Η σοκολάτα δεν ψιλοκόβεται στο blender ποτέ. Οπότε έτσι όπως είναι, εγώ την κόβω με το μαχαιράκι μου. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που έχει γίνει. Εδώ, βουαλά. Και ήρθε η ώρα να φέρω τη βάση μου από το ψυγείο. Εδώ είμαστε. Ανακατεύω τη σοκολάτα με το τυρί. Εδώ. Τώρα. Θα πάρω λίγο βουτυράκι εδώ, στα χέρια μου και ίσα-ίσα θα βάλω λίγο βουτυράκι στα πλαϊνά της βάσης μου. Λίγο, να μην φαίνεται, για να μπορέσει να ξεκολλήσει μετά πάρα πολύ εύκολα η γέμισή μου. Και έτσι όπως είναι, πάει το μείγμα μας μέσα στη φόρμα μας. Α, αυτοί είμαστε. Κοιτάξτε εδώ, υφή. Το λιγουρεύεστε. Εγώ το λιγουρεύομαι. Και το φανταστικό της υπόθεσης είναι ότι όλοι μπορείτε να το φτιάξετε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να φτιάξει αυτή τη συνταγή. Το καταλαβαίνετε. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι λίγο το χρόνο ψησίματος. Θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω, να ψηθεί μέχρι μέσα-μέσα και το πιο σημαντικό είναι όταν κρυώσει να μπορούμε να κόψουμε κομμάτι και να είναι αφράτο και σεξι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, πάει στο φούρνο 150 βαθμούς για μία ώρα και 10 λεπτάκια. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε αυτή τη βάση. Οπότε, ψήνεται, βγάζω από το φούρνο, αφήνω τουλάχιστον μία ώρα να κρυώσει, να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά κόβουμε κομμάτι για να σερβίρουμε. Το πιο ακριβό cheesecake του κόσμου κοστίζει $5,000 και σερβίρεται στο Raffaele Ristorante στο Greenwich Village του Manhattan στη Νέα Υόρκη. Δημιουργήθηκε από τον σεφ Raffaele Ronca, ιδιοκτήτη του εστιατορίου, και φτιάχνεται με τυρί από κινέζικο βουβάλι, κονιάκ 200 ετών και άσπρες τρούφες από την περιοχή Άλμπα της Ιταλίας. Η κρούστα φτιάχνεται από μπισκότι και ένα άλυμα σοκολάτας και φουντουκιού διαχειρός του σεφ. Λοιπόν, το cheesecake μας είναι έτοιμο, το έχω αφήσει να κρυώσει. Με το που ψηθεί θα φουσκώσει το cheesecake, θα είναι κάπου εδώ. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τα αφήσουμε λίγο 5-10 λεπτάκια εκτός φούρνου και μόλις τα αφήσουμε εκτός φούρνου πρέπει να ανοίξουμε τη φόρμα μας. Κοιτάξτε, εδώ είναι κλειστή, εδώ είναι ανοιχτή. Γιατί άμα την αφήσουμε κλειστή, τι θα γίνει? Καθώς θα πέφτει, θα σπάσει το cheesecake μας τελείως και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εμένα μου έσπασε λίγο, αλλά το σώσα. Μετά από 10 λεπτάκια θα θυμηθείτε τι να κάνετε, φίλε Μπελέση. Να ανοίξουμε τη φόρμα του cheesecake για να τα αφήσουμε να κρυώσει. Λοιπόν, θα κόψω ένα κομμάτι εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται μέσα. Είναι σαν βουτυράκι. Βλέπετε εδώ. Γυρνάω.
και θέλω να δείτε ακριβώς τι γίνεται μέσα. Εσείς αφήστε να κρυώσει λίγο παραπάνω. Δεν θέλουμε η σοκολάτα μας να είναι τόσο ρευστή μέσα. Αλλά κοιτάξτε ένα cheesecake. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Και επειδή θέλω λίγο έτσι να το παρακάνω, και θα το παρακάνω, θα ρίξω σάλτσα καραμέλας. Γίνεται στα μικροκύματα σε 2 λεπτάκια. Πατήστε στο Google Άκης Πετρετζίκη σάλτσα καραμέλας σε 3 λεπτά και θα σας βγάλει αυτή τη συνταγή. Οπότε ρίχνω από πάνω καραμέλα. Ένα. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Θα ρίξω μαύρη σοκολάτα λιωμένη. Και ενώ νομίζατε ότι σταμάτησα, φίλε Μπελέση, είμαι ασταμάτητος. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Θα ρίξω και λευκή σοκολάτα. Και πες μου τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Μακελιό. Μακελιό ήταν η λέξη που έψαχνα και εγώ. Πραγματικά, έχει γίνει μακελιό. Για το cheesecake stracciatella, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, βάζουμε τα μπισκότα, τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν τρίμα. Προσθέτουμε βούτυρο και χτυπάμε ξανά μέχρι να έχει το μείγμα την υφή δρεγμένη σάμου. Απλώνουμε το μείγμα σε φόρμα με αποσπόμενη βάση και πιέζουμε καλά. Για την κρέμα, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να σπάσει καλά το τυρί κρέμα και η ζάχαρη και να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, το corn flour, τη λιωμένη λευκή κουβερτούρα, το αλάτι και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα, τη βάζουμε στον κάδο με τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε με μία μαρίζ. Απλώνουμε περιμετρικά στα τυχώματα της φόρμας βούτυρο και βάζουμε μέσα όλο το μείγμα της γέμισης. Ψήνουμε για 1 ώρα και 10 λεπτά, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Σερβίρουμε με τη σάλτσα καραμέλας και τις λιωμένες κουβερτούρες. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο γλυκό δεν μπορείς να το φας μόνος σου. Χρειάζεσαι έναν πολύ καλό φίλο για να το μοιραστείς. Αρακά, έλα εδώ αγόρι μου! Να σου πω κάτι, στον Μπελέση δίνω τις πιο premium γεύσεις που χρειάζονται εκλεπτισμένο... Οδηγούν με τι? Όχι, εσύ είσαι πιο... Όχι, έλα εδώ! Έλα εδώ! Έλα εδώ. Λοιπόν, πριν φύγεις, που θα το πάρεις όλο, και επειδή είναι από τα πιο φανταστικά cheesecake που υπάρχουν στον κόσμο, θέλω να πεις στον κόσμο, σε παρακαλώ, τι σου δημιουργεί μέσα στο στόμα αυτό το cheesecake. Έχω εκστασιαστεί. Ου. Αλλά όχι, το λέω αλήθεια. Δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Μαζί με τη σοκολάτα ισορροπεί πάρα πολύ, οπότε είναι άγλυκο γλυκό. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ποσότητα, κάντε όσο σας έδειξα, γιατί όσο και να κάνετε είναι λίγο, δεν θα υπάρχει τίποτα στο τραπέζι σας για να φάτε εσείς. Οπότε, να δοκιμάσετε 100% τη συνταγή. Φέρτε το cheesecake, ρε.